Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και καλή Καλημέρα. Σεζόν, να πούμε. Καλή σεζόν. Μετά από ένα καλοκαίρι, όχι πολύ μεγάλο, μικρό. Φαντάζομαι μικρό. Και διακοπές σε λίγο ημέρες. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς έτσι. Κύριε Συντηχάκη, θέλω να ξεκινήσουμε την. Αλλά σίγουρα συζήτηση. Θα είναι καυτός ο χειμώνας. Θα είναι καυτός, λέτε. Θα είναι καυτός. Δεν θα είναι πιο ομαλοποιημένη η κατάσταση. Όχι, γιατί τα προβλήματα συνεχίζονται. Ναι. Οι δεσμεύσεις είναι συγκεκριμένες. Η αλλαγή σκυτάλης στο κυβερνητικό επίπεδο δεν συνιστά αλλαγή πολιτικής. Αντιθέτως. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πατάει στις αποφάσεις, στους νόμους, σε αυτά δηλαδή που νομοθέτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, με ορίζοντα 2060 και πάει λέγοντας. Έχουμε σήμερα τη δήλωση της κυρίας Λαγκάρντ που έχει ενδιαφέρον και έχει προκαλέσει έκπληξη σε πάρα πολλούς ότι πρέπει να επανεξεταστεί το 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα στην Ελλάδα και γενικώς ήταν μια δήλωση και σε μια διάθεση η κυρία Λαγκάρντ. Επιβεβαιώνοντας πως η χώρα βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης και ότι πρέπει όλο αυτό να είναι αναθεωρηθεί. Και δεν τι μπορεί να συνιστά αυτό. Μπορεί να συνιστά, κοιτάξτε, το κριτήριο ναι. Για μας, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είναι εάν βελτιώνεται η ζωή των εργαζομένων, του λαού γενικότερα, ή χειροτερεύει. Και ακριβώς επειδή οι συμφωνίες και οι δεσμεύσεις είναι πολύ συγκεκριμένες και δεν κάνουν πίσω ούτε πόντο. Σημαίνει ότι η όποια μείωση του τρόπου υπολογισμού, μάλλον η μείωση του πρωτογενού πλεονάσματος ναι. Για το 2020 έχει κύριο στόχο να διασφαλιστεί ένας πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, που όμως αυτός ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος δεν θα πάει για την ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών, αλλά των λαϊκών στρωμάτων. Αλλά πού πιστεύετε ότι θα πάει εσείς? Διότι ο έμφυα συνεχίζεται. Η φοροεπιδρομή σε βάρος του λαού συνεχίζεται. Θα φέρει φοροελαφρύνσεις όμως την ΔΕΘΟ ο Πρωθυπουργός. Θα ανακοινώσει φοροελαφρύνσεις. Τον έμφυα μέσα στο καλοκαίρι που οι φοροελαφρύνσεις δεν αφορούν τον λαό. Ναι. Αφορούν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο ελληνικός λαός εργαζόμενοι πληρώνει το 95% των φορολογικών εσόδων και το μεγάλο κεφάλαιο συμβάλλει μόλις με το 5%. Για να σας φέρω ένα διαφορετικό παράδειγμα. Για εισόδημα 9.500 ευρώ ετήσιο εισόδημα, η φοροελάφρυνση θα είναι περίπου στα 110 ευρώ, δηλαδή 9 ευρώ μηνιαίως. Που φυσικά αυτά θα τα πάρει πίσω και μάλιστα στο πολλαπλάσιο με άλλους τρόπους, με επιπλέον επιβαρύνσεις ή μειώσεις των κοινωνικών δαπανών ή μέσω του έμφυα ή μέσω άλλων φόρων, τελών στο επίπεδο της τοπικής περιφερειακής δίκης και πάει λέγοντας. Άρα ασκείται κριτική και στα θέματα αυτά με την έννοια ότι στις φοροελαφρύνσεις που θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό ήδη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει πάρει θέση και ήδη ετοιμάζεστε για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης με σημείο έτσι, εχμής για εσάς. Τι θα ακούσουμε δηλαδή? Θα υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητοποίηση που θα ακούσουμε τον κύριο Τζούμπα. Η κινητοποίηση δεν είναι μια παραδοσιακή διαδικασία στα πλαίσια της Διεθνής Θεσσαλονίκης. Ήθιστε οι πρωθυπουργοί των κυβερνήσεων να ανακοινώνουν διάφορα μέτρα. Που βέβαια πολλά από αυτά πάνε στην κερκίδα. Να σας θυμίσω το τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το 751. Και τα λοιπά, και τελικά όλα αυτά μπήκανε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας που λέμε. Ακολούθησε μια διαφορετική πολιτική. Η πολιτική λοιπόν των φοροελαφρύσεων που λέει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, που να μην ξεχνάμε είναι το βασικό, το παραδοσιακό, το original κόμμα της αστικής τάξης στην Ελλάδα, αυτές οι φοροελαφρύσεις αφορούν τις μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, από το 28 στο 24 σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση στο 20%, θα δώσει ανάσα στα πλαίσια του ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις λεγόμενες αναπτυξιακές επενδύσεις, που σε καμία των περιπτώσεων δεν πρόκειται να ωφελήσει την εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Αντιθέτως, θα πατήσει πάνω στα τσακισμένα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, προκειμένου αυτός ο πακτολός δισεκατομμυρίων που θα πέσει στην ανάπτυξη και ο διευρυμένος δημοσιονομικός χώρος που λέγαμε προηγουμένως, θα πάει απευθείας στα σεντούκια του μεγάλου κεφαλαίου και όχι στους εργαζόμενους. Άμα έχουμε φορελαφρύσει, κύριε Συντηχάκη, στις επιχειρήσεις, για τις επιχειρήσεις δεν θα είναι και αυτό προς όφελος των εργαζομένων, πιστεύετε? Δεν υπάρχει καμία δέσμευση από την πλευρά του επιχειρηματία ότι η όποια φορολογική ελάφρυνση αυτό θα σημαίνει αύξηση του βασικού μισθού, για παράδειγμα. Εδώ υποτίθεται ότι νομοθέτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την αύξηση του βασικού μισθού και η πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν ακολούθησε αυτή τη διαδικασία.
Και μάλιστα ο βασικός μισθός, όπως γνωρίζετε, καθορίζεται τώρα με απόφαση του Υπουργού και στο βαθμό που υπάρχει σύμφωνη γνώμη των επιχειρήσεων για αυτό το ζήτημα. Ή για παράδειγμα μιλάει για ασφαλιστικές ελαφρύνσεις. Τι θα πει ασφαλιστικές ελαφρύνσεις? Για τις επιχειρήσεις σημαίνει το μη μισθολογικό κόστος, που σημαίνει ότι απαλλάσσει τους επιχειρηματικούς ομίλους από τις ασφαλιστικές εισφορές και αυτό μπορεί προοπτικά να σημαίνει μείωση και των συντάξεων ακόμα. Επειδή μιλάτε για τους εργαζόμενους, για τα δικαιώματά τους και για τις θέσεις εργασίας φυσικά που πρέπει να δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα, τα μεγάλα έργα τα οποία έχουμε ακούσει και έχει εξαγγείλει και ο κύριος Γεωργιάδης, ο αρμόδιος υπουργός και ο πρωθυπουργός, δηλαδή ελληνικός χρυσός, Κόσκο, δεν θα δώσουν νέες θέσεις εργασίας. Δεν θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και μια διαφορετική ανάπτυξη στη χώρα. Κοιτάξτε, ακόμα και νέες θέσεις εργασίας να δοθούν, προφανώς είναι σταγόνα στο ουρανό μπροστά στους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους που υπάρχουν και ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτών ανακυκλώνονται μέσα από τα προγράμματα ανεργίας που διαφημίζουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και η προηγούμενη κυβέρνηση και τούτη εδώ της Νέας Δημοκρατίας και παλιότερες κτλ. Και είναι, αν θέλετε, και ένας τρόπος να επισκιάζει το εκρηκτικό πρόβλημα της ανεργίας που υπάρχει στην Ελλάδα. Αλλά πέρα από αυτό, με τι μισθούς, με τι μεροκάματα θα πατήσουν, δηλαδή, πάνω στα τσακισμένα εργασιακά λαϊκά δικαιώματα? Και αν τολμήσεις να σηκώσεις και κεφάλι, τότε υπάρχει και η δαμόκλειες πάθη. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την τρομοκρατία, τις απειλές που υπάρχουν στους χώρους εργασίας που δεν αφήνουν τον εργαζόμενο να σηκώσει κεφάλι και να διεκδικήσει, να απαιτήσει αυτό που πραγματικά του ανήκει. Πάρτε για παράδειγμα τον τουρισμό. Ο τουρισμός σε συνθήκες κρίσης είχε ανάπτυξη. Και μάλιστα, επειδή προέρχομαι από μια περιοχή κατεξοχήν τουριστική, θα σας πω ότι το 2018, από τα στοιχεία που έχουμε, τα έσοδα ήταν στα 3 δισεκατομμύρια, 300 εκατομμύρια περίπου. Ξέρετε πόσα δόθηκαν για μισθούς? Μόλις 150 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου το 5 με 8% αν θυμάμαι καλά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η όποια ανάπτυξη θα ωφελήσει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, γιατί αυτό με τσακισμένα τα δικαιώματα, γιατί αποτελεί προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους. Έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός, αυτό είναι το σύστημα, άρα για μας προκύπτει ζήτημα ανάπτυξης από ποιον και για ποιον. Ανάπτυξη με την έννοια των έργων προφανώς θα γίνουν και στην Κρήτη. Εχθές είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τους περιφερειάρχες ότι θα δοθούν περίπου 6 δισεκατομμύρια στο σύνολο των περιφερειών και θα γίνουν πάρα πολλά έργα, όπως ο βόρειος οδικός άξονας στην Κρήτη, τα αεροδρόμια που λένε ότι θα κάνουν κτλ. Ναι. Σε τι θα ωφεληθεί ο εργαζόμενος λαός, ο Κρητικός, ο Πελοποννήσιος, ο Μακεδόνας κτλ. Από αυτά τα έργα που διαφημίζουν οι κυβερνήσεις? Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα είναι. Υπέρ των εργαζομένων, όπως το περιγράφετε εσείς. Ναι. Αλλά σίγουρα θα δώσει μια όθηση και μια ανάπτυξη σε περιοχές συγκεκριμένες της Ελλάδας που τη χρειάζονται. Θέλω να πάμε λίγο στη ΔΕΘ και μετά και στα κομματικά, τα εσωκομματικά, να το πω έτσι. Τι να περιμένουμε να ακούσουμε από εσάς, από τη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης? Δηλαδή, θα δώσετε την πολιτική και τη στρατηγική που θα ακολουθήσετε το επόμενο διάστημα ως κόμμα της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση? Κοιτάξτε, και προεκλογικά είχαμε καταθέσει το πρόγραμμά μας. Mm-hmm. Και στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ οριοθέτησε, έθεσε τα ζητήματα των επιδιώξεων, των διεκδικήσεων, των προτάσεων του ΚΚΕ. Είναι γνωστά αυτά τα ζητήματα και αυτό που εμείς προτάσουμε είναι, και γι' αυτό θα παίξουμε και ένα ρόλο ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, ο λαός να διεκδικήσει όσα έχασε τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια της κρίσης. Να μην συμβιβαστεί με τη σημερινή κατάσταση. Mm-hmm. Να μην πει «ο γέγονε, γέγονε». Να μην τσιμπήσει το τυράκι που είναι στη φάκα της λεγόμενης ανάπτυξης, είτε βιώσιμης, είτε, όπως την έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, μια παρόμοια έκφραση, εν πάση περιπτώσει, και να διεκδικήσει την επαναφορά του βασικού μισθού στα 751, που είναι ψίχουλα και αυτά στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται να του καλύψουν το σύνολο των διευρυμένων βασικών λαϊκών αναγκών, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, συντάξεις και μισθούς με αξιοπρέπεια για να μπορεί να ζήσει σήμερα η οικογένεια,
Και φυσικά να πάρθουν μέτρα να μην πλαιστηριαστεί κανένα σπίτι πρώτης, ακόμα και δεύτερης κατοικίας, και πολλά άλλα μέτρα που αφορούν αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες με μειωμένο το κόστος παραγωγής και ούτω καθεξής. Μάλιστα, μένα να τα ακούσουμε. Πότε θα ανέβετε στην ΔΕΘ ο κ. Κουτσούμπας? Να σου πω, μου φαίνεται από το Σάββατο, ναι. Όχι το αυτό, το δεύτερο Σαββατοκύριακο είναι. Το Σάββατο πάντως θα παρευρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ στις 6 ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους, στην συγκέντρωση που προγραμματίζει το ΠΑΜΕ. Μάλιστα.